Πρόεδρε, η ιστορική πρόκριση όλο το χωριό του Γλίνους γιορτάζει σήμερα αυτή την επιτυχία, καθώς για πρώτη φορά η ομάδα συμμετάσχει στα προημιτελικά του κυπέλλου μετά την πολύ σπουδαία νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στην Αγία Μονή. Δύο λόγια. Το Γλίνους είναι ένα μικρό χωριουδάκι, αποτελείται από ντόπιους παίχτες και από 5-6 παίχτες από διάφορα χωριά και από την πόλη, τα οποία αυτά τα παιδιά αγκαλιάσανε το χωριό μας και παίζουν σε μία παρέα. Παίζουν όλοι στο χωριό μας χωρίς να παίρνουν ένα ευρώ, χωρίς να παίρνουν τις βενζίνες τους και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας και κερδίσαμε δίκαια. Το πού θα φτάσουμε. Εμείς ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε, χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε και όπου θέλει ας βγάλει. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα, ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για εκεί. Έτσι. Είμαστε ένα μικρό χωριό, έχουμε πρόβλημα με τα αποδυτήρια, δεν έρχονται οι παίχτες. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα να αρχίσουν τα αποδυτήρια να γίνονται. Είπα στα παιδιά προχθές ότι δεν πρόκειται να κάνουν μπάνιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Είπα στα παιδιά προχθές ότι όποιος θέλει να πάει στην τουαλέτα πρέπει να πάει 500 μέτρα μακριά. Αλλά είμαστε αγαπημένοι και περιμένουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.